Να σε αυτό το βαρύ κλίμα στην Ευρώπη, η Ράνια Τζίμα, είναι εύλογο ότι πρέπει η έγκριση από την Τρόικα για τα μέτρα να δοθεί στην Αθήνα χωρί αστερίσκου. Να είναι πραγματικά πιστική δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση. Εδώ περνάει καυτή πατάτα στο Υπουργείο Εργασία. Ω γνωστόν, πρέπει να δώσει το μεγάλο κομμάτι των 11,5 δισεκατομμυρίων και καταλαβαίνουμε ότι στο επίκεντρο του προβληματισμού του Υπουργείου Εργασία τώρα είναι η συνταξιούχοι, των 700 ευρώ. Πώ θα σωθούν, αν γίνεται να σωθούν, να γλιτώσουν από τι περικοπέ. Και μόλι ανέδειξε στο δύσκολο πεδίο τη διαπραγμάτευσης με την Τρόικα, αλλά και στο εσωτερικό τη χώρα τα πράγματα δεν αναμένεται να είναι πολύ ευκολότερα. Καθώ το πιο ευαίσθητο, α το πούμε έτσι, πολιτικά θέμα θα είναι σίγουρα το ποσό τη σύνταξη από το οποίο θα ξεκινήσουν οι μειώσει. Όσο και αν υπάρχουν λοιπόν φωνέ ότι αν, ξεκινήσει, αν, ξεκινήσουν οι μειώσει από τα 700 ευρώ, η εξοικονόμηση θα είναι πολύ σημαντική στα 800 εκατομμύρια ευρώ, ίσω ακόμα και στο αγγίξει και το 1 δι, ανάλογα με του συντελεστέ παρακράτηση. Όσο και αν υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι στα 700 ευρώ υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό προνοιακό σκέλο, ε, άρα λοιπόν θα ήταν δίκαιο να συμμετέχουν και αυτά τα ποσά στις μειώσεις. Φαίνεται ότι καταβάλλονται πάρα πολύ σημαντικέ ε, σημαντικές προσπάθειες να διασωθούν τελικά αυτά τα ποσά και οι μειώσεις να ξεκινήσουν όχι βέβαια από πολύ υψηλότερα, αλλά από ένα κάπω ε, κάπως υψηλότερο ποσό, πιθανώς ας πούμε από τα 800 ευρώ. Όλα αυτά βεβαίως θα, είναι, θα, κρυθούν κυρίως στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Επειδή όμως όπως είπες πολύ σωστά τα χρήματα πρέπει να βρεθούν και σε αυτό το κομμάτι δυστυχώς εκτόσει δεν μπορούν να γίνουν, Α, αυτό αντανακλά σε άλλα πεδία. Παραδείγματο χάρη στο ΕΚΑ, Όπου φαίνεται ότι το μέτρο τη αύξηση των όριων ηλικία από τα 60 στα 65 θα κλειδώσει πολύ ευκολότερα τουλάχιστον ανάμεσα στου πολιτικού αρχηγού. Εκεί, δηλαδή, με το ΕΚΑΣ, μπορεί να έχει βρει το Υπουργείο Εργασία μια εναλλακτική που να καλύψει τρόπον την Α απόλυση, αν ανέβει από 700 ευρώ ε, παραπάνω για τι περικοπέ των συνταξιούχων. Αυτό ε, μένει να το δούμε, να δούμε τι θα αποφασίσουν οριστικά οι πολιτικοί αρχηγοί. Αλλά φαίνεται ότι είναι πάντω ένα μέτρο το οποίο, ε, ας α το πούμε, δεν, δεν, βρίσκει τόσο, δεν έχει τόσε πολλέ γωνίε και θα μπορούσε να είναι το αντίδοτο, να το πούμε έτσι απλά, στην, ε, στις μειώσει από πολύ χαμηλέ συντάξει.